Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει απόψε. Από τη φρίκη του πολέμου στην αγκαλιά της Κρήτης. 18 μήνες μετά τις πρώτες αφίξεις προσφύγων στο νησί, το πρόγραμμα φιλοξενίας εξελίσσεται ομαλά με γέφυρες αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα σε φιλοξενούμενους και οικοδεσπότες. Περίπου 800 άνθρωποι όλων των ηλικιών, με ή χωρίς τις οικογένειές τους, βρήκαν καταφύγιο στο νησί. Απέκτησαν και πάλι το δικό τους σπίτι μέσα από το πρόγραμμα Εστία, που το 2015 αποτέλεσε ασπίδα απέναντι στην έκρηξη της προσφυγικής κρίσης. Υλοποιείται από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται μέχρι και το 2019 τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκινητικές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην Κρήτη με την προσδοκία να μείνουν εδώ και να χτίσουν και πάλι τη ζωή τους ή από εδώ με ασφάλεια να συντονίσουν τα επόμενα τους βήματα σε νέες πατρίδες. Πως το μεγάλο στίχημα για τον ΟΗΕ είναι η ένταξη στις τοπικές κοινωνίες. Ποια τα δεδομένα μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος στην Κρήτη. Η ζωή τους στο νησί. Οι επιθυμίες, οι δυσκολίες, τα όνειρά τους. Απόψε κοντά μας. Δήμητρα Καμπέλη, υπεύθυνη προγράμματος Εστία στην Κρήτη. Χαλέν Ταχύρη, υπεύθυνος εκπαίδευσης του προγράμματος, κοινωνικός ανθρωπολόγος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή Direct και στην Κρήτη TV για να μας δώσετε στοιχεία, δεδομένα και να μοιραστείτε περισσότερο μαζί μας ανθρώπινες ιστορίες, ευχάριστες και δυσάρεστες, μέσα από την εμπειρία σας 18 μήνες τώρα, όταν η Κρήτη για πρώτη φορά άνοιξε την αγκαλιά της στους πρόσφυγες κάτω από συνθήκες δύσκολες τότε. Κυρία Καμπέλη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Έχοντας πλέον λοιπόν αυτή την εμπειρία 1,5 χρόνου σχεδόν, πόσο οι προσδοκίες σας διαψεύστηκαν ή ενδεχομένως είναι ακόμη πιο θετικές από ό,τι προσδοκούσατε τότε σε ό,τι αφορά την αποδοχή τελικά από την ίδια την κοινωνία? Υπήρξαν προβληματισμοί, υπήρξαν κάποιες ενστάσεις τότε? Καλησπέρα κύριε Τεζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε όντως 18 μήνες μετά, σε μια περίοδο, ένα πρόγραμμα που έχει αλλάξει τις ζωές όλων μας. Είναι αλήθεια αυτό, ένα πρόγραμμα που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί όσο και να μας έχει κουράσει, γιατί είναι σύνθετο, είναι πολύπλοκο, έχει πάρα πολλές πτυχές ανθρώπινες. Απ' την άλλη μας έχει δώσει και πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και ελπίζουμε να συνεχιστεί και έτσι στο μέλλον. Ναι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ η τοπική κοινωνία στο να έχουμε οι προσδοκίες μας, να μην περιμέναμε ποτέ ότι αυτό το πρόγραμμα θα πήγαινε τόσο καλά. Τα δυσάρεστα περιστατικά ουσιαστικά δεν αξιολογούνται καν στατιστικά. Έχουμε μια κοινωνία που έχει στηρίξει πάρα πολύ το πρόγραμμα. Δεν προλαβαίνουμε να απευθυνθούμε στα αιτήματα των φορέων, των μουσείων, των ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν και να προσφέρουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι νομίζω κάτι που τιμά πάρα πολύ την Κρήτη, ο τρόπος που έχει διαχειριστεί αυτό το πρόγραμμα. Οι εικόνες τότε, στην έκρηξη της προσφυγικής κρίσης, ήταν πραγματικά πρωτόγνωρες και οι καταστάσεις πρωτόγνωρες. Οπότε νομίζω ότι υπήρχε το δίκαιο στην κοινωνία για να μην γνωρίζει τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Όμως τελικά είδαμε ότι όλη αυτή η μετάβαση, όλη αυτή το πώς ήρθαν οι πρόσφυγες στην Κρήτη, ήταν τόσο ήπιος ο ρυθμός που σχεδόν δεν το καταλάβαμε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εμφανές, τουλάχιστον σε βαθμό που να μπορούσε να προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Αντιθέτως. Ακριβώς. Ο κόσμος είχε επηρεαστεί από τις εικόνες που έβλεπε στα νησιά, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζονται και σήμερα. Η κατάσταση στα νησιά είναι μια πάρα πολύ άσχημη, ακραία και θεωρούμε ότι αφορά καταπάτηση πλέον ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό που γίνεται σήμερα σε ορισμένα νησιά υποδοχής. Από εκεί και πέρα η Κρήτη ποτέ δεν ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού. Ο κόσμος στην αρχή είχε τις επιφυλάξεις του, είχε τις ανησυχίες, ήταν απολύτως σεβαστές. Ακριβώς. Μετά όμως που είδε ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα, δεν υπήρχε ποτέ μαζική
η ζωή προσφύγων στο νησί. Ερχόταν περίπου 15-20 άτομα τη βδομάδα, μπαίνανε στα σπίτια τους, στις γειτονιές, σιγά σιγά τα παιδιά πηγαίνανε στο σχολείο, όπως θα σας πει και ο Χάλετ. Οπότε ουσιαστικά και αρκετούς μήνες μετά μας ρωτούσαν με πότε θα έρθουν οι πρόσφυγες που έχετε ανακοινώσει. Σχεδόν κάποιοι δεν το έχουν καν αντιληφθεί. Κύριε Ταχύρη, ήθελα ακριβώς το ίδιο να ρωτήσω. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, ποια ήταν η αίσθηση και ενδεχομένως ο φόβος σας και πώς το είδατε να κυλάει στην πορεία? Καλησπέρα και από μένα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα κάποιο φόβο. Πίστευα ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί από την αρχή και, και η πρωτοβάθμια αλλά και η δευτεροβάθμια ήταν έτοιμοι να δεχτούν τον κόσμο και τα παιδιά βασικά. Και οι δασκάλοι ήταν έτοιμοι. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία και από εμάς, αλλά και, όπως σας είπα, και από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Οπότε η ένταξη των παιδιών μέσα στα σχολεία ήταν πολύ ομαλή. Και επίσης, ακόμα και τώρα, γίνεται ακόμα και καλύτερη. Γιατί εντάξει, στην αρχή, όσο να είναι, κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να μην ξέρουν, να μην μπορούν να καταλαβαίνουν, υπήρχαν κάποια προβλήματα στη γλώσσα. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί, γιατί τώρα τα παιδιά είναι και στη δεύτερη χρονιά. Οπότε πολλά από αυτά ξέρουν και ελληνικά. Μιλάμε για πόσα παιδιά τα οποία έχουν ενταχθεί στις τάξεις υποδοχής ήταν αρχικά. Τώρα φαντάζομαι ότι έχουν αλλάξει και επίπεδο, να το πούμε έτσι απλά. Ναι, τάξεις υποδοχής υπάρχουν μέσα στα σχολεία, μέσα στην βασική εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα από το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή διαθέτει δασκάλους να μάθουν τα παιδιά ελληνικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 203 παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εδώ στο Ηράκλειο. Ήταν ακόμη. Και για την αρχή, όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι πρόσφυγες, υπήρξε ένας πρωταρχικός στόχος και αίτημα η εκπαίδευση? Δηλαδή, αγωνιούσε η οικογένεια για το αν υπάρχει μέρημνα το παιδί της να πάει σχολείο? Ναι, βεβαίως. Να ξέρετε ότι σε αυτές τις χώρες έχουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο σύστημα εκπαίδευσης. Είναι κάτι που είναι ένα, όπως και εδώ, είναι κάτι πρωταρχικό για αυτούς. Πρέπει τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Οπότε ναι, υπήρχε αυτό το αίτημα. Και χαίρονται και πάρα πολύ όταν γίνεται αυτό πολύ γρήγορα. Κυρία Καμπέλη, θέλω λίγο εν συντομία να μας συστήσετε αυτό το πρόγραμμα. Πρόγραμμα εστία υπό τη σκέπη του ΟΗΕ, το οποίο και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, δεν κάνω λάθος, σε ποιες πόλεις υλοποιείται. Να μας πείτε λίγο πού υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι προσφέρει ουσιαστικά. Ωραία. Το πρόγραμμα Εστία είναι εθνικό, αφορά όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή προσφέρει 27 περίπου χιλιάδες θέσεις. Αυτό δυστυχώς σημαίνει ότι οι θέσεις δεν επαρκούν για όλο τον προσφυγικό πληθυσμό που έχει κλωβιστεί σήμερα στη χώρα μας. Άρα γίνεται μία επιλογή για τους πιο ευάλωτους από τους ευάλωτους. Αφορά ανθρώπους δηλαδή που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε είναι σε κατάσταση κοίησης, είτε υπάρχουν και κάποια πάθηση, και είναι εξαιρετικά δύσκολο έως και επικίνδυνο να παραμείνουν στα κάμπ. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν σήμερα προτεραιότητα να έχουν μία θέση στέγασης σε προγράμματα όπως το δικό μας. Αυτό που τους παρέχεται είναι ουσιαστικά ένα σπίτι, πληρωμένο το ενίκιο, λογαριασμοί και όλη του η επίπλωση, βασική ψυχοκοινωνική στήριξη από κοινωνικούς επιστήμονες και κυρίως για τη διασύνδεση της οικογένειας με τις δομές της εκπαίδευσης, της υγείας και του ασύλου, και ένα χρηματικό βοήθημα που ανάλογα με τη δομή της οικογένειας, δηλαδή το πόσα μέλη αριθμεί, είναι από 150 ευρώ για έναν ενήλικα έως μέχρι 550 για μια οικογένεια πάνω των 6 ατόμων. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν, για παράδειγμα, εδώ στην Κρήτη, είναι από τους τυχερούς. Από εκείνους που κατάφεραν, έστω και για λίγο ή για όσο εκείνοι θελήσουν, να έχουν ένα δικό τους κεραμίδι και να γλιτώσουν από αυτά που βλέπαμε στα νησιά το προηγούμενο διάστημα. Είναι από τους τυχερούς με πολλές έννοιες. Η μία είναι ότι κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτό το δύσκολο ταξίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους
σε αυτή την προσπάθεια να περάσουν στην Ευρώπη. Και δευτερευόντως, ναι, είναι τυχεροί γιατί έχουν φύγει από πολύ κακές συνθήκες, από camps τα οποία αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν τριπλάσιο και τετραπλάσιο πληθυσμό από αυτόν για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί και τουλάχιστον έχουν μία αξιοπρεπή στέγη και νιώθουν ασφάλεια αυτή τη στιγμή στα διαμερίσματα της Κρήτης, που τώρα αριθμούν 170 σε τρεις πόλεις, Ηράκλειο, Σιτία και Χανιά. Κύριε Ταχύρ, είναι εύκολο ή δύσκολο για ένα παιδί να ενταχθεί στη σχολική κοινότητα της Κρήτης, ή για τα παιδιά είναι όλα πιο εύκολα τελικά, ακόμη και η εκμάθηση της γλώσσας και η κοινωνική συναναστροφή? Νομίζω ότι για τα παιδιά είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, δεν είναι σαν εμάς τους μεγάλους. Τα παιδιά δουλεύουν, λειτουργούν περισσότερο με το συναίσθημα. Οπότε, με το που μπαίνει ένα παιδί στο σχολείο, αυτό το μόνο πράγμα που θέλει είναι να του ανοίξουν τις αγκάλες, να τον καλοδεχτούν. Αυτό έχει γίνει στα περισσότερα σχολεία και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη προσαρμογή και ένταξη στα σχολεία από αυτά τα παιδιά. Στα δημοτικά περισσότερο. Στα γυμνάσια προσπαθούμε ακόμα έτσι λίγο να τα εντάξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε το πρόβλημα της επικοινωνίας, επειδή δεν έχουμε τάξεις υποδοχής ακόμα εκεί. Στα δημοτικά, πόσο μπορεί να χρειαστεί για ένα παιδάκι να αρχίσει να επικοινωνεί στη δική μας τη γλώσσα, στα ελληνικά? Νομίζω ότι οι αριθμοί πολλές φορές μας εκπλήσουν. Πολύ σύντομα. Ναι. Υπάρχουν παιδιά που μέσα σε 3 μήνες είχαν μάθει ελληνικά. Τουλάχιστον τα βασικά. Να καταλαβαίνουν, να ξέρουν τι τους λέει η δασκάλα, να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ασκήσεις για αύριο, τέτοια πράγματα και μια βασική επικοινωνία. Σε αυτές τις τάξεις υποδοχής, η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά σε ελληνικά? Γίνεται αποκλειστικά σε ελληνικά. Ναι, το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ένα τύπου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και υπάρχουν κάποια ειδικά βιβλία για αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν και όλα στο τέλος κατά πόσο αυτά τα παιδιά μπορούν και ξέρουν και μπορούν να περάσουν και στην επόμενη τάξη. Κύριε Καμπέλη, όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι πρόσφυγες, η αίσθηση που υπήρχε είναι ότι δεν είχαν σκοπό να παραμείνουν στην Κρήτη ή κάποιοι δεν θέλανε καν να φτάσουν εδώ, γιατί ουσιαστικά είχαν στο μυαλό τους ότι από το ένα νησί με τις δυσκολίες που υπήρχαν θα ερχόταν σε ένα άλλο νησί με ενδεχομένως ένα παρόμοιο σκηνικό. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα? Η αλήθεια είναι αυτό. Μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση στην αρχή ότι ενώ είχε αρχίσει το πρόγραμμα, δεν υπήρχε καμία διάθεση από το προσφυγικό πληθυσμό να έρθει στην Κρήτη. Τελικά καταλάβαμε ότι στο μυαλό τους η Κρήτη ήταν ένα νησί, δεν ξέρανε πού βρίσκεται. Είχαν συνηθίσει πολύ μικρότερα νησιά όπως Λέρος, στην Κό, στη Σάμο. Εκεί υπήρχε και ένας φόβος, γιατί ξέρετε οι άνθρωποι έχουν περάσει πολλά, οπότε δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στους εμπλεκόμενους, ότι θα τους βάλουν σε ένα καράβι και θα τους γυρίσουν στην Τουρκία. Και γεωγραφικά η θέση μας, θέλανε να πάνε προς τα πάνω, όχι για να γυρίσουν πίσω. Και ο προορισμός τους ήταν σίγουρα κάποια χώρα του Βορρά. Όταν όμως ήρθαν οι πρώτες 3 μονογονικές οικογένειες, 13 άτομα, στις 14 του Ιούνιου του 2017, σιγά σιγά άρχισε να υπάρχει μια επικοινωνία με άλλους πρόσφυγες που βρισκόντουσαν στις ίδιες δομές και άρχισε να υπάρχει μια θετική εικόνα για το τι παρέχει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της Κρήτης, γιατί να ξέρετε ότι έχουν ένα τρομερό δίκτυο επικοινωνίας και όλα και τα καλά και τα κακά νέα μεταξύ τους μαθαίνονται. Μέσω διαδικτύου? Ναι, μέσω εφαρμογών, μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων. Εξακολουθούν να έχουν επαφή δηλαδή με τους δικούς τους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, κάπως έτσι? Εξακολουθούν να έχουν επαφή, όπως και με εμάς έχουν επαφή, άνθρωποι που ήταν στο πρόγραμμά μας, όπως αυτές οι 3 οικογένειες, οι πρώτες που ήρθαν το καλοκαίρι του 2017 και τώρα βρίσκονται στη Γερμανία και συνεχίζουν να μας στέλνουν τα νέα τους, φωτογραφίες με τα παιδιά από τα καινούργια τους σχολεία, το σπίτι που μένουν τώρα και διάφορες άλλες σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Κύριε Ταχύρ, η πρώτη επαφή, υπήρχε αυτή η δυσπιστία, ο φόβος από πλευράς των ίδιων των ανθρώπων για το τι θα αντιμετωπίσουν εδώ, και το είδατε κι εσείς μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα να αλλάζει και πλέον να έχετε σχέσεις φιλικές, σχέσεις σχεδόν οικογένειας, έχω την αίσθηση. Ναι, εννοείται με τις πρόσφυγες. Ναι.
Ναι, υπήρχε αυτή η δυσπιστία. Πάντα κάποιος είναι δυσπιστός. Δηλαδή, άμα φεύγει από την πατρίδα του και έρχεται σε μια άλλη χώρα και δεν ξέρει και τη γλώσσα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει, σίγουρα υπάρχει ένα χάσμα εκεί. Δεν ξέρει τι να κάνει, δεν μπορεί να επικοινωνήσει, δεν μπορεί να ζητήσει τα βασικά. Σιγά-σιγά, ναι, αυτό αλλάζει. Αλλά θέλει μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Το κομμάτι της εκπαίδευσης τώρα που εσείς έχετε επομιστεί, πέρα από τα μικρά παιδιά, το οποίο εννοείται ότι είναι πρώτο βήμα και πρωταρχικός στόχος, υπήρξαν και ενήλικες που ήθελαν να συνεχίσουν την εκπαίδευση σε κάποιο σχολείο της Κρήτης? Ναι, και έχουμε και 20 ενήλικες σε διάφορα ΕΠΑΛ εδώ στην Κρήτη, οι οποίοι θέλανε να συνεχίσουν την εκπαίδευση και να έχουν και μια κατάρτιση την ίδια στιγμή και να πάρουν και ένα απολυτήριο λυκείου. Άρα το κάνουν από πέρσι? Ναι, το κάνουν από πέρσι. Ενώ υπάρχει ένα θέμα με τα γυμνάσια, από ό,τι μας λέγατε νωρίτερα, δεν υπάρχουν τάξεις υποδοχής. Ναι, δεν υπάρχουν τάξεις υποδοχής γιατί έχουμε μεγάλη διασπορά. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τον κατάλληλο αριθμό για να γίνουν τάξεις υποδοχής. Τώρα το δουλεύουμε αυτό για να γίνει. Και μιλάμε για πόσα παιδιά τα οποία φοιτούν σε γυμνάσια? Σε γυμνάσια είμαστε γύρω στα 53. Ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός. Είναι και γυμνάσια και ηλικία. Κυρία Καμπέλη, κάποια στιγμή είχαμε ένα μεγάλο προβληματισμό σε ό,τι αφορά το γραφείο ασύλου και πολλές πληροφορίες για την ταλαιπωρία που περνούν κάποιοι άνθρωποι, αναγκαζόμενοι να μετακινηθούν από το Ηράκλειο ή από διάφορες πόλεις της Κρήτης προς την Αθήνα για να τακτοποιήσουν υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τα χαρτιά τους, να γυρίσουν πίσω ή να πηγαίνουν, και μια ταλαιπωρία. Έχουν εξαλειφθεί αυτά τα προβλήματα? Εντελώς. Μπορεί να άργησε το γραφείο ασύλου, αλλά οι άνθρωποι που το στελεχώνουν μας βοηθάνε πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον προϊστάμενό τους, τον κύριο Κανιό, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, και με τα στελέχη που απαρτίζουν εδώ την δομή. Και εκτός από αυτό, και το τοπικό γραφείο της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ, που υπάρχει πλέον τους τελευταίους μήνες στην πόλη μας, έχει ενεργό ρόλο στις δράσεις. Και το κέντρο κοινότητας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες του Δήμου Ηρακλείου έχει και αυτό το δικό του ρόλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό δίκτυο πλέον υπηρεσιών και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Κάποιοι από αυτούς έχουν βρει το βηματισμό τους αναζητώντας ενδεχομένως μια εργασία και έτσι με μια προοπτική να χτίσουν τη ζωή τους εδώ? Υπάρχουν τέτοια βήματα? Υπάρχουν περιπτώσεις. Από τον πληθυσμό του Ηρακλείου, περίπου 70 άτομα αυτή τη στιγμή, στη μεγάλη τους πλειοψηφία άντρες, εργάζονται, έστω περιστασιακά, που σημαίνει ότι είτε απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, είτε στον τομέα της οικοδομής, είτε στον τομέα των υπηρεσιών. Οπότε έχουν σιγά σιγά αρχίσει δειλά βήματα προς την εργασιακή τους ένταξη. Θεωρείτε ότι κάποιοι θα παραμείνουν εδώ? Έχει αρχίσει να απομυθοποιείται λίγο έτσι ο μύθος της Γερμανίας και της Βόρειας Ευρώπης? Αυτό βλέπουμε, ότι σε κάποιους είναι ακόμα πολύ ισχυρός. Ο κάθε άνθρωπος βέβαια είναι εντελώς διαφορετικός, έχει τις δικές του προσδοκίες, τα δικά του όνειρα. Μετράει πολύ αν έχει και εκεί ένα υποστηρικτικό δίκτυο με συγγενείς, με φίλους κτλ. Αλλά κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν σκοπό να μείνουν, τουλάχιστον για την Κρήτη, δεν μπορώ να σας πω για την υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή είναι ένας χώρος που τους θυμίζει τις πατρίδες τους και γεωγραφικά, αλλά και σαν κοινωνία τους θυμίζει, νιώθουν οικεία εδώ κοντά μας, έχουν αρχίσει να σκέφτονται μήπως μετά που θα πάρουν φυσικά το προσφυγικό τους καθεστώς, παραμείνουν εδώ κοντά μας. Και νομίζω ότι η ένταξη στις κοινωνίες είναι ένα ζητούμενο και από τον ΟΗΕ. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Θέλω να θυμηθείτε και να μοιραστείτε μαζί μας και με τους τηλεθεατές ιστορίες. Νομίζω ότι η καθημερινότητά σας ήταν γεμάτη. Τις πιο δυνατές θέλω να μας δώσετε. Κύριε Ταχύρ, την πιο ευχάριστη και ίσως την πιο δυνατή συγκινησιακά ή θλιβερή ιστορία που έχετε ζήσει μέσα σε αυτούς τους 18 μήνες. Δυνατή συγκινησιακά. Μπορώ να πω ότι η πιο συγκινητική ιστορία και έτσι που με άγγιξε πάρα πολύ ήταν σε ένα δημοτικό σχολείο που είχαμε πάει με τα παιδιά και τον μπαμπά. Πήγαμε στο διευθυντή να κάνουμε ένα υπογράψει ο πατέρας και τα λοιπά και να γνωρίσει λίγο το σχολείο, και ξαφνικά ήρθε όλη η τάξη,
το πήρε το παιδί και από το χέρι και πήγε και το ξενάγησε όλο το σχολείο. Κυριολεκτικά μια αγκαλιά, μια παιδική αγκαλιά. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Κύριε Γαμπέλη. Ναι. Για εμάς, νομίζω για τους περισσότερους το πρόγραμμα, η πιο δυσάρεστη στιγμή ήταν όταν χάσαμε ένα παιδάκι 8 μηνών από λευκαιμία. Αυτό το παιδί ήταν θύμα ναυαγίου, δηλαδή όταν ήταν 2 μηνών ήδη είχε χαθεί στη θάλασσα και οι γονείς του για 5 ώρες το αναζητούσαν. Τελικά, ως θαύμα, βρέθηκε ζωντανό. Παρ' όλα αυτά, μετά από κάποιους μήνες που ήταν σε εμάς, με αφορμή μία ανεμοβλογιά που πήγε στο νοσοκομείο, ενεργοποίησε μία λευκαιμία που, από ό,τι είπαν οι γιατροί, δεν είμαι γιατρός για να σας το βεβαιώσω, υπήρχε όμως περίπτωση να είναι άλλο ένα θύμα πολέμου πριν καν γεννηθεί από τα χημικά του Αφρίν. Και εκεί ήταν μια στιγμή η κηδεία, η στήριξη στους γονείς. Οι γονείς αποφάσισαν το παιδί να ταφεί σε δικό μας νεκροταφείο με τα χριστιανικά ήθη και έθιμα, ήταν Κούρδοι. Και όλη αυτή η εμπειρία ήταν έτσι πάρα πολύ δύσκολη για όλους μας. Ο Δημήτρη, την πιο ευχαριστή σας θέλουμε, αυτό να κλείσουμε. Η πιο ευχαριστή. Οι οποίες είναι και πολλές οι στιγμές αυτές, διαλέξτε μία έτσι πιο χαρακτηριστική. Αυτό που με εντυπωσίασε πρόσφατα, συγχωρείτε, ήταν που έμαθα ότι για ένα παιδάκι στο σχολείο το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα κινητικό και πηγαίνει με καροτσάκι, τώρα που προσπαθεί το ίδιο να το αντιμετωπίσει και να σηκώνεται και να περπατάει από το αμαξίδιο, τα υπόλοιπα παιδάκια της τάξης περπατάνε με τον ίδιο τρόπο για να το εψυχώσουν και να του δώσουν δύναμη να σηκωθεί. Γιατί τα παιδιά μας δείχνουν πάντα το δρόμο και τον τρόπο. Αυτά είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να το δούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Εμείς, κύριε Θερζάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε αυτό το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.